Καλήθαμε. Ναι, θα μιλάμε λίγο πιο δυνατά, γιατί υπάρχει όντως ένα μικρό τεχνικό θέμα, αλλά νομίζω ότι μπορούμε να το υπερκαλύψουμε, αν μιλάμε με περισσότερο στεντόρια φωνή. Λοιπόν, είπαμε αυτά τα οποία είπαμε πριν και μίλησα για αχαριστία μεταξύ άλλων. Λοιπόν, είπα λοιπόν ότι αναφέρθηκα προηγουμένως στο γατούλι του πατέρα μας. Λοιπόν, και τώρα είπα ποιος διοικεί αυτό τον τόπο, λοιπόν. Είδα κάποιο άτομο από τις περιφερειακές δυνάμεις, γιατί μην νομίζετε ότι δεν βλέπω, δεν ακούω, από επιλογή κάνουμε ότι δεν βλέπουμε και δεν ακούμε. Και εκεί που εγώ ήμουν στα δύο συμβούλια, όλες τις κινήσεις τις είδα, γιατί έγιναν και απροκάλυπτα. Δεν ξέρω εάν ο σκοπός των συγκεκριμένων προσώπων ήταν να τις δω αυτές τις κινήσεις, αν ήταν αυτό, ήταν αγένεια. Ή αν θεώρησαν ότι δεν τις βλέπω, αν ήταν αυτό, είναι ανοησία. Σε κάθε περίπτωση, κακοήθεια. Και εγώ βεβαίως είδα. Λοιπόν, δεν με απασχόλησε όμως, γιατί, ξέρετε, είναι και από πού εκπορεύεται η κριτική προς το πρόσωπό σου. Η θετική ή η αρνητική. Δεν έχει σημασία. Είτε το ένα είτε το άλλο. Οπότε, αυτό για την αξία, έτσι, ναι, και η σχέση του καθρέφτη στην ψυχολογία κτλ. Θα πω όμως κάτι άλλο. Θα το άφηνα εδώ και δεν θα είχα ασχοληθεί με το θέμα, αλλά από αυτό το περιβάλλον είδα λοιπόν ένα πρόσωπο από αυτό το περιβάλλον να απαντάει με έναν πολύ συγκεκριμένο τρόπο, αγενέστατο. Η αλήθεια ήταν ότι ήταν και ασυνάρτητος, αλλά έχω πια εκπαιδευτεί, οπότε κατάλαβα από τα συμφραζόμενα, ξέρεις, δουλειά, το νόημα. Και να απαντάει με έναν τρόπο απαράδεκτο και για άλλη μία φορά να δείχνει αχαριστία. Αυτό το πρόσωπο είναι ζευγάρι με ένα άλλο πρόσωπο, το οποίο επίσης έχει δείξει την ίδια αχαριστία, την ίδια συμπεριφορά. Έχω επικοινωνήσει και με μηνύματα κατηδίαν προσωπικά. Έλα όμως που έχω και αποδείξεις ότι όσα έχω πει ισχύουν. Λοιπόν, αλλά όσον αφορά εμένα και όσον αφορά σε εμένα, δεν με απασχόλησε. Τώρα όμως, έγινε το εξής. Πώς να το πω τώρα, δεν θέλω ακόμα να αποκαλύψω πρόσωπα, γεγονότα, καταστάσεις. Οι γνωρίζοντες θα καταλάβουν. Και μπλέκονται, ξέρετε, και άτομα εκτός του μικρόκοσμου της Φολεγάνδρου, εντελώς όμως. Και θα σας πω λοιπόν την ιστορία όπως έχει, τα συμπεράσματα δικά σας και εσείς οι φίλοι της εκπομπής, οι εκτός Φολεγάνδρου, οι οποίοι μας ακούτε και οι οποίοι εμπλέκεστε με συγκεκριμένο τρόπο στο γεγονός, ξέρετε, θα καταλάβετε και σε τι αναφέρω, θα τα πω άλλωστε. Λοιπόν, αυτό το πρόσωπο είπε, έγραψε μάλλον, αναφερόμενος στην προηγούμενη δημοτική αρχή, ότι τι να περιμένεις όταν δεν μπορεί να αξιοποιήσει, ας πούμε, ευκαιρίες κτλ. Και μεταξύ άλλων γράφει ότι όταν κάπως το έγραψε στα δικαστήρια, βρες το ακριβώς, μικρά παιδιά για ένα λάθος το οποίο έκανα. Ξέρετε, και δεν χρειάζεται να σου το πω εγώ, οι λέξεις έχουν βαρύτητα. Η κάθε λέξη έχει το δικό της ειδικό βάρος. Έχει όμως και την δική της έκταση. Έχει και τις αποχρώσεις της. Δηλαδή, όταν λέμε λάθος, το λάθος έχει διαβαθμίσεις. Λάθος είναι να κάνω ένα λάθος στην ορθογραφία, λάθος είναι ένα εκφραστικό λάθος, λάθος είναι να σκουντήσω άσχημα κάποιον, να το κάνω έτσι, λάθος είναι και το να σκοτώσω κάποιον, να το φτάσω μέχρι εκεί. Όλα λάθη είναι. Ό,τι είναι εκτροπή είναι λάθος, ό,τι βγαίνει από την κανονικότητα, από την πορεία. Για να το δω, ναι. Ναι, τρέχει ανήλικα στα δικαστήρια για ένα λάθος πέτοιμο. Λοιπόν, ακούστε λοιπόν την ιστορία, την οποία δεν είχα σκοπό να πω ποτέ, γιατί υπάρχει, ξέρετε,
υπάρχει και το ανθρώπινο μέρος. Μπροστά στον πόνο, στον πόνο τον ανθρώπινο, ο οποίος είναι αυτός να το πω τώρα, του γονιού που αναμετράται με τον θάνατο του παιδιού του και το αφήνω εδώ, θεωρώ ότι όλοι πρέπει να σιγήσουν. Είναι λοιπόν κάποια χρόνια πίσω, εγώ είμαι μέσα σε ένα λεωφορείο και χτυπάει το κινητό μου. Στην άλλη άκρη είναι η Ευθαλία Παπαδοπούλου, η τέως δήμαρχος Φολεγάνου, και μου λέει: «Αχ, βρε Φωτεινή μου, συγγνώμη, ξέρω ότι τώρα σε πετυχαίνω». Ναι, εγώ ήμουν καθοδόν για την εργασία. «Σε πετυχαίνω», λέει, «ξέρω αυτές τις ώρες αυτό, αλλά εδώ να πω ότι με την Ευθαλία την Παπαδοπούλου κινητοποιηθήκαμε πολλές φορές, δηλαδή με πήρε πάρα πολλές φορές για να σώσουμε ζώα». Ζώα, ναι, ναι, ναι. Ξέρει ότι εμπλέκομαι στον ακτιβισμό και τα λοιπά. Ναι. Σκελώνες, φώτες και το καθεξής. Ωραία. Λοιπόν, και μου λέει, ξέρεις τι έγινε, μου λέει, «Να, μια γάτα», λέει, «οι δύο μικροί του τάδε και του τάδε, την... ήταν μέσα σε, τη ρίξε σε μια πισίνα, ήταν μέσα σε μια πισίνα, το γατί και άρχισαν να κλωτσάνε και τα λοιπά και υπάρχει βίντεο». Εκεί, γι' αυτό ξεκινήσουν το πράγμα, γιατί υπήρχε βίντεο. Ναι, υπάρχει βίντεο που αυτό... και κάμερες. Από κάμερες και αυτά και τώρα, λέει, αυτό φαίνεται και το κάποιο, το κοινοποιείς κάποιο. Τι μπορούμε, μου λέει, να κάνουμε, μου λέει, γιατί, εντάξει τώρα, είναι και η κατάσταση, μου είπε, της οικογένειας, μας, έτσι όπως είναι, μας, και είμαι μας, και εννοώ και μας. Το οποίο σας είπα πριν. Και είναι, λέει, τώρα, εντάξει, και αυτά τα παιδιά μικρά, ξέρω εγώ, και εντάξει τώρα, πώς θα γίνει, και για το νησί δεν θα είναι καλό και αυτά. Εσύ, λέει, που είσαι μέσα σε αυτά τα πράγματα και ξέρεις, ναι, είμαι πολλά χρόνια, αυτό είναι γνωστό, το βλέπετε, το ξέρετε, βλέπετε τι κοινοποιώ, βλέπετε, λοιπόν, και τις διασυνδέσεις μου, τις γνωρίζετε και τα λοιπά και τα λοιπά. Και είναι από πάνω μέχρι κάτω, εντάξει, από δεξιά μέχρι αριστερά, παντού. Είμαστε πολλοί και είμαστε παντού. Λοιπόν, και μου λέει πώς μπορεί να... Της λέω, κοίτα να δεις. Ναι, το καταλαβαίνω αυτό που λες, αλλά αυτό είναι κάτι σοβαρό. Από κάθε άποψη. Βέβαια, λέω, καταλαβαίνω και την κατάσταση, αλλά ξέρεις, δεν έχει να κάνει το ένα μετάλλο. Και για να είμαστε και ειλικρινείς, δεν είναι ότι βάρινε, ας πούμε, ο πόνος ο οικογενειακός σε αυτή τη συμπεριφορά. Μη λέμε ότι θέλουμε τώρα. Ναι, προφάσισε να αμαρτίες. Δεν ξέρω, λέω, τι μπορώ να κάνω. Θα δω τι μπορώ να κάνω. Αλλά. Και μου ζήτησε και βοήθεια από την ιατρική μου, λέει, γιατί νομίζω τότε δεν ήταν η Ραμπέλ. Και αν ήταν, νομίζω, δεν θυμάμαι, αυτό θα σας... Νομίζω ήταν ένας άντρας, κάποιος, αυτό τώρα δεν το θυμάμαι καλά. Αλλά μου ζήτησε και αυτό και εγώ επικοινώνησα, λοιπόν. Κλείνω το τηλέφωνο και επικοινωνώ. Θα πω και ονόματα. Με το φίλο μου, φίλο μας, στενό, τον Πέτρο τον Μίκο, ένα από τους καλύτερους κτηνιάτρους τους οποίους έχουμε στην Ελλάδα και ο οποίος φέτος το καλοκαίρι ήρθε και στη Φολέγα τον πρώτη φορά και ναι. Ναι. Και δεν θα πεις άλλα ονόματα, λοιπόν, γιατί δεν θέλω εκεί, λοιπόν. Και χτυπάει το τηλέφωνό μου και στην άλλη άκρη είναι μία φίλη, ακτιβίστρια, και μου λέει, Φωτεινή, ενεργότατη, και μου λέει, Φωτεινή, τι είναι αυτό, μου λέει, γιατί ξέρετε τη δύναμη των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, τι είναι αυτό, μου λέει, τι είναι αυτό στη Φολέγανδρο, τι έγινε. Τι έγινε, λέει, με τη γάτα στη Φολέγανδρο, λέει. Λέω, τι εννοείς. Της λέω ότι έκανα την ανήξερη, είχα ενημερωθεί. Τάχιστα με είχε πάρει η Ευθαλία Παπαδοπούλου. Ήμουν ετοιμασμένη, αλλά κέρδιζα χρόνο. Τι εννοείς. Μου λέει, τι είναι αυτό, μου λέει, είναι απαράδεκτο και άρχισε. Λοιπόν. Και αρχίζω. Πώς το λέμε, το κλαθμούρι. Έτσι το λέμε κάτω στη Φολέγανδρο. Έτσι. Και αρχίζω να λέω, μα δεν ξέρω, μα αυτό. Μετέπειτα, βέβαια, πολύ αργότερα της είπα ότι ξέρεις, γνώριζα, αλλά εκείνη τη στιγμή το είχα μάθει, μου το είπε η δήμαρχος και δήμαρχος αντίμαρχος, τότε δεν θυμάμαι ήταν η Ευθαλία. Και της λέω, είπα σε αυτή τη γυναίκα ότι ξέρεις, ναι, αλλά ήταν έτσι και έτσι. Λοιπόν,
Και αυτό επικαλέστηκα και τότε. Λοιπόν, θα σας πω. Ξέρουμε ότι πήρε το δρόμο της δικαιοσύνης. Αλλά, τον έχει τι πληρώσαν, δεν πληρώσαν, αυτό είναι κάτι επίσης το οποίο δεν θα συζητήσουμε εδώ. Επίσης να πω κάτι, ότι αλλά όταν υπάρχει για ανήλικο, δεν ξέρεις το ανήλικο. Ένα λεπτό, θα το πάμε αλλιώς, γιατί κάποιοι άνθρωποι, ξέρεις, πρέπει να πονέσουν στην τσέπη για να καταλάβουν, γιατί μάλλον... Από που το πονάει το καθένα. Λοιπόν, θα σας το πω αλλιώς. Οι συγκεκριμένοι άνθρωποι δραστηριοποιούνται σε έναν χώρο, δεν θα πω καν σε ποιον, στον οποίο η δυσφήμιση, η οποία ήταν, θα ήταν καταιγιστική, γιατί ο χώρος στον οποίο, του ακτιβισμού στον οποίο ανήκω, έχει, σας είπα, είμαστε πολλοί, είμαστε παντού, διασυνδέσεις εχνώνονται τε, όντως εχνώνονται τε. Πώς το λέμε, τα κανάλια κάτω, τα κανάλια κάτω. Και μετά σε αυτό τον χώρο στον οποίο δραστηριοποιούνται, δεν θα μπορούσαν για μεγάλο χρονικό διάστημα να ορθοποδήσουν, διότι ξέρετε, εκεί έξω, στην Ευρώπη και σε αυτά και στο εξωτερικό, οι άνθρωποι έχουν μια άλλη νοοτροπία. Είναι αλλιώς. Είναι αλλιώς. Λοιπόν, όποιος κατάλαβε, κατάλαβε, και είμαι σίγουρη ότι οι ίδιοι πήραν το μήνυμα, γιατί ξέρω ότι θα τους το μεταφέρει. Ναι, θα τους το πει. Λοιπόν, να το πω αλλιώς. Λοιπόν, έβαλα πλάτη, δεν το είπα ποτέ. Επειδή όμως το ακούνε και άνθρωποι οι οποίοι εμπλέκονται, και οι εκτός Φολεγάνδρου, ξέρουν ότι λέω αλήθεια. Λοιπόν, και αρχίσαμε. Όσο μπορούμε να το μαζέψουμε. Τι κάναμε, όχι ότι δεν μαθεύτηκε, όχι ότι δεν διαδόθηκε, αλλά δεν πήρε την άλλη, τη μεγαλύτερη έκταση, να το πούμε, του ξεσκίσματος, να το πούμε με την έννοια του, στα να το ξεσκίσουμε το θέμα, ναι, στα μανταλάκια και επί μακρόν. Όχι, δεν μου χρωστάτε τίποτα. Γιατί εγώ το έκανα για την Εφθαλία την Παπαδοπούλου. Πριν όμως παίρνετε αυτά εδώ και γράφετε όσα γράφετε, φροντίστε να μαθαίνετε και τι χρωστάτε και σε ποιους. Λοιπόν, έχω πει επανειλημμένως, εγώ η κακιά από εδώ, ότι αν εξακολουθήσει αυτή η προκλητική στάση, γιατί είναι απροκάλυπτα προκλητική, θα αρχίσω να λέω. Και όταν λέω να, λέω, να μιλάω, συγγνώμη, με ονόματα, με γεγονότα, με αποδείξεις, με μαρτυρίες. Γιατί τα έχω. Και έχω φροντίσει να τα έχω, γιατί επαγγελματική διαστροφή, πες το και έτσι. Λοιπόν, σταματήστε να προκαλείτε. Το να σχολιάζετε εμένα χαχαχα και χουχουχου και αυτά, που είναι αδιάφορο. Ούτε καν το πιάνει και δηλαδή το πιάνει και ρέσει, αλλά το είναι αδιάφορο. Το να γράφετε αυτά για αυτόν τον άνθρωπο, ξαναλέω, για την Εφθαλία την Παπαδοπούλη, η οποία σταμάτησε τη λέλαπα. Στον χώρο στον οποίο δραστηριοποιήσετε εσείς οι οποίοι τα γράφετε αυτά, να ξέρετε ότι υπήρχε τρόπος να μην μπορείτε να σταθείτε. Ξέρετε τη δυσφήμιση. Α? Θα μου πεις και τώρα γιατί βγαίνεις και το λες. Μετά από τόσα χρόνια. Το λέω μετά από τόσα χρόνια, γιατί το μήνυμα θα το πάρετε εσείς. Γιατί θέλω να το πάρετε πια. Και να πω και κάτι. Κάποια πράγματα ξέρεις. Να το πούμε, τα παγώνεις. Τα αφήνεις εκεί πέρα και θα τα παγώνεις. Αλλά μπορείς να ενεργοποιήσεις και πάλι. Δεν είναι τίποτα από το άλλο. Και έχουν και, και ξέρετε, είναι αυτά τα πράγματα, οι καταστάσεις, τα οποία αυτά καθεαυτά, αυτού τους δηλαδή, έχουν μια συγκεκριμένη δυναμική και μπορούν να λειτουργήσουν και να επενεργήσουν επί μακρόν και στο μέλλον. Όχι πρόθεσμα, όχι κατά ανάγκη, αλλά και μεσοπρόθεσμα και ακόμα περισσότερο μακροπρόθεσμα. Λοιπόν, δεν απειλούμε κανέναν. Ενημερώνουμε. Γιατί ξέρετε κάτι. Έχετε μάλλον εκλάβει στρεβλά την αποστασιοποίηση λόγω ευγενίας και τη συγκατάβαση. Την έχετε εκλάβει ως αδυναμία. Ναι. Λοιπόν, ή θεωρείτε ότι έλα μωρέ, γραφική τώρα. Σας έχω ξαναπεί, δεν είμαι γραφική, είμαι περιγραφική και είμαι και δυνατή στις περιγραφές. Είναι ο χώρος μου, λοιπόν. Με τον αφορά σε ένα χαμόγελο, για το λίγο που συναντάς τον άλλον, αχ, τον, ναι, και τα λοιπά.
και είναι το μονοδιάστατο, όχι το τρισδιάστατο. Δηλαδή έχει, έχει μόνο αυτό, δεν έχει μήκος, λάτος, βάθος, ύψος, πείτε όπως θέλει. Είναι εύκολο. Εύκολα μπορώ να βάλω το χαμογελό μου και να σου πω «Αχ, χιάσου, άνετε από την καλημέρα, ναι, τι θέλεις αυτό, και θα πάει». Το άλλο, το της διαρκείας, τι γίνεται εκεί, με τη διάρκεια, εκεί, που πρέπει να αναμετρηθείς με καταστάσεις καθημερινότητας, που πρέπει να συναναστραφείς ανθρώπους επί μακρών και σταθερά και σε χώρους απαιτητικούς και να αξιολογηθείς σε αυτούς τους χώρους και να καταξιωθείς σε αυτούς τους χώρους. Και όχι, δεν μιλάω μόνο για μένα. Άστα αυτό, δεν, ούτε καν. Λοιπόν, εύκολο είναι να περιδιαβαίνεις δεξιά και αριστερά, να πηγαίνεις εδώ, εκεί, γεια σας, τι κάνετε, αυτά τόσο όσο. Αυτά τα δημοσιοσχεσίτικα. Μετά των σχέσεων όμως τι γίνεται. Λοιπόν, τροφή για σκέψη για όποιον μπορεί. Λοιπόν, δεν θα το τραβήξω άλλο, το σταματάω εδώ, αλλά θέλω να περάσω το μήνυμα ότι μην το συνεχίσετε. Έχει βάλει πλάτη η Εφθαλία η Παπαδοπούλου προσωπικά και το έχω κάνει για εκείνη και σε ένα δεύτερο επίπεδο. Για εκείνη, για τον τόπο, δηλαδή έτσι όπως μου το ζήτησε. Τότε αυτό το έκανα και για έναν δικό μας οικογενειακό λόγο. Γιατί βλέπετε. Ναι. Και αυτό λέω τίποτα άλλο. Ναι. Ναι. Και για μας η οικογένεια είχε μία. Έχει ένα άλλο εύρος, είναι ο οίκος, κατά τα αρχαία ελληνικά, η οθότα δεδομένα και κριτήρια. Εντάξει, πλέον έχω γίνει πολύ επιλεκτική όμως. Αλλά τότε το έκανα, δεν το μετανιώνω που το έκανα, αλλά μην το συνεχίζετε. Πείτε της και ευχαριστώ απόψε που το μάθατε. Γιατί δεν έχετε ιδέα τι σας περίμενε. Και να σας πω και το εξής. Ότι εγώ. Ξέρω το γατί, το ζώο. Υιοθετήθηκε κιόλας. Όχι, το ζώο. Ήταν προστατευόμενο, να το πω. Το προστάτευε κάποια οικογένεια. Δεν ήταν ένα δέσποτο ακριβώς. Ναι. Έτσι κι αν το λοιπόν, έγινε μετά κίνηση. Το ρίξανε μέσα στην πισίνα και το κλωτσούσανε. Σε άδεια πισίνα. Σε άδεια πισίνα, ναι. Δηλαδή, ποια παιδιά και λάθος. Αυτό. Και το ξέρουμε πια, υποδηλώνει, είναι παραβατική συμπεριφορά, ναι, όταν μιλάμε για ανήλικους, μιλάμε για παραβατικότητα. Αν θέλετε να μιλήσουμε και νομικά, εδώ είμαστε. Λοιπόν, με νομική ορολογία. Αλλά, στην ψυχολογία αυτό υποδηλώνει μελλοντική συμπεριφορά, παρεκκλίνουσα, αποκλίνουσα, εγκληματική. Ξέρετε με μαθηματική ακρίβεια αυτό. Λοιπόν, και τι ψυχή παιδική, δηλαδή, τι ψυχή παιδική αυτή η οποία εισπράττει ευχαρίστηση από το να κακοποιηθούμε. Όταν και τυφλό το γατί. Ναι, και υιοθετήθηκε από μια γυναίκα ναι. Η οποία έχει και ίδια προβλήματα, μη ζωράς, τέλος πάντων, ναι, καταλάβατε, το μένος στον αδύναμο. Αυτό χαρακτήρισε ως λάθος το συγκεκριμένο πρόσωπο. Αυτό είναι το λάθος. Λάθος. Και αν θέλετε να το δούμε λοιπόν και ως λάθος, και επειδή το είπε πριν και η Μαρίνα, εγκαλούνται και οι γονείς. Έχει δαιμόνες. Αυτό είναι ναι, βασικό. Το λάθος λοιπόν. Θέλετε να το πω. Άλλαξε ο νόμος τα ανήλικα και ναι. Νιώθηκε. Έτσι. Και πάμε. Ναι, νομίζω είναι τώρα στο 15 και θα πάει και στο 14. Θέλετε να δούμε λοιπόν. Στο 15 θα πάει. Είναι στα 14 ή θα πάει στα 15. Θα πάει στα 14. Θα πάει, αυτό λέω. Ναι, γιατί έπεισε στα 15 ή θα πάει στα 14. Λοιπόν, τα ίδια λέμε, Μαρίνα. Λοιπόν, θέλω να το δούμε λοιπόν ως λάθος. Μήπως είναι το δικό σας λάθος για τα παιδιά σας. Άρα, τι κάνετε εσείς. Εύκολα να πούμε λάθος του παιδιού. Μα το παιδί μιμείτε τα παιδιά και είναι σπουγγαράκια. Μήπως κάτι ένα άλλο ήταν στο σπίτι, μήπως υπάρχει θυμός στο σπίτι. Δεν είμαι ψυχολόγος, άλλο γνώση ψυχολογίας, άλλο ψυχολόγος, ούτε καν παιδοψυχολόγος βέβαια έτσι, αλλά για δείτε το λίγο. Και γιατί ας πούμε, ο πόνος να μην, για μια δύσκολη οικογενειακή κατάσταση, να μην του βγει σε μια ενσυναίσθηση για το ζώο,
το οποίο έχει και αυτό πρόβλημα, και σε τρυφερότητα και. Θέλετε να μιλήσουμε για παιδιά, παιδικότητα, ενσυναίσθηση. Έχω να σας πω πολλά. Ένα από τα παιδιά της καρδιάς μου προχθές, όταν του είπα ότι έφυγε ο γατούλης, εκεί μπροστά μου έβαλε τα κλάματα και κατέρευσε. Έκλαιγε με λυγμούς. Και ανήκει και στην ίδια ευρύτερη οικογένεια. Καταλάβατε. Λοιπόν, οπότε είπαμε προφάσεις να αμαρτίες. Α, παιδιά, κάνανε ένα λάθος. Παιδιά, αλήθεια τώρα. Θέλετε να πούμε ιστορίες για παιδιά που κάνανε ένα λάθος και πώς μετεξελίχθηκαν. Υπάρχει και μια ιστορία και με αυτή θα κλείσω. Εγώ, εδώ, αυτό το θέμα. Έχει ανεκδοτολογικό χαρακτήρα, δηλαδή δεν είναι κάτι επιβεβαιωμένο, αλλά στα όρια του μύθου. Αλλά αντλεί από την πραγματικότητα, βέβαια. Έπιασαν ληστή, ζωοκλέφτη, σε εποχή κατά την οποία υπήρχε θανατική ποινή. Και γι' αυτό καταδικάστηκε, για το λάθος του, καταδικάστηκε σε θάνατο. Ως ήθιστε, του ζήτησαν λίγο πριν, μάλλον του είπαν λίγο πριν τον οδηγήσουν στην Αγχώνη, στην Κρεμάλα, να πει, να εκφράσει την τελευταία του επιθυμία. Και εκείνος είπε, θέλω να μου φέρετε τη μάνα μου, να της δώσω ένα τελευταίο φιλί. Η μάνα εδώ μεταξύ, ήταν κάτι, έλειπες πάλι. Πήγε κοντά η μητέρα, ήταν δεμένος πιστάγκωνα, έτσι. Έτσι γίνεται. Και μην πρακτική της γραμμάνης, να φύγει όλο το πάνω. Δεν είναι η θανατική, η καταδίκη δεν είναι ποινή. Θα πούμε κάποια στιγμή, θα πούμε αυτό, ναι. Να το τονίσουμε όμως ότι δεν είναι ποινή. Έχουμε τις αμερικανικές εκλογές, το ένα συνεχνικά μου φέρνει το άλλο. Λοιπόν, θα σας πω αυτό και θα πάμε και σε αυτό μετά. Και όπως ήταν δεμένος λοιπόν πιστάγκωνα, σκύβει, θεωρούν ότι θα φιλήσει τη μητέρα του και τι κάνει, της δαγκώνει τα αυτή. Τη στομάτωσε. Βρε παλιά. Ναι, τη στομάτωσε. Βρε παλιά άνθρωπε, του λένε. Τόσο αμετανόητος είσαι, που ακόμα και την ίστατη ώρα πριν σε εκτελέσουμε για όσα έχεις κάνει, τη μάνα σου, και τους λέει, αν εγώ είμαι εδώ σε αυτή την κατάσταση τώρα και θα τελειώσω έτσι άθλια τη ζωή μου, το βίο, αυτή φταίει, αυτή ευθύνεται. Και τα λέει, τι λες, και τους λέει, ναι, γιατί όταν ήμουν ένα μικρό παιδί, τη πήγα, 2 αυγά μια μέρα. Και μου λέει, α, μπράβο παιδάκι μου, θα στα τηγανίσεις του κρόνου, θα μαγειρέψω να φας. Μετά της πήρα την κότα. Α, μπράβο, θα την έχουν να σου κάνει αυγουλάκι. Μετά την κατσίκα, μπράβο, θα σου κάνει γαλατάκι, την αγελάδα, μπράβο, θα την για γάλα πιο πολύ. Δεν μου είπε ποτέ, ούτε μία φορά, ότι αυτό το οποίο έκανε ήταν λάθος. Που τα βρήκε. Ούτε που τα βρήκα, από ποιον τα πήρα, δεν νοιάστηκε. Αντιθέτως με επένεσε γι' αυτό. Τώρα, αν ήταν εδώ η μητέρα μας, τα λέει με επίνεση. Λοιπόν, έτσι εγώ δεν έμαθα ότι αυτό ήταν λάθος, ήταν σωστό, ότι δεν ήταν σωστό, ότι εκείνη τη στιγμή διέπρατα αδίκημα, ότι εγκληματούσα, ότι τέλος πάντων. Δεν είχα μέτρο πια. Και έτσι, τι ένα ζώο, τι ολόκληρο κοπάδι. Ξέρετε τι έκανε ο δικαστής. Λέει, λύστε τον. Ελεύθερος. Τι, το βλέπω ότι έχει μετανιώσει, γιατί κατάλαβε. Και της είπαν, της μητέρας, στράφηκε στη μητέρα και της λέει, εσύ θα έπρεπε να ήσουν στη θέση του. Ως ηθικός αυτούργος, καταλάβατε. Ναι. Οπότε, ναι, λάθος, αλλά δικό σας. Αλλά εν μέρη και των παιδιών. Τέλος πάντων, πώς αντλεί ένα παιδί ευχαρίστηση από κάτι τέτοιο. Λοιπόν, αυτό το αφήνω εδώ. Αν βλέπω τα
Τα πρόσωπα αυτά σταθερά απαντάνε ανταυτού στη θέση του Δημάρχου. Επίσης, να πω και το άλλο. Κάθε φορά η απάντηση και καλά του Δήμου δεν είναι η γλώσσα βεβαίως του Δημάρχου, γιατί τον ξέρουμε και ξέρουμε πώς εκφράζεται. Ξέρουμε και ποιος τα γράφει. Δηλαδή φαίνεται γιατί το ύφος. Το ύφος. Και αυτό εμπίπτει στο δικό μου τον χώρο, οπότε ναι. Είναι αναγνωρίσιμο. Ναι, ναι, βρήκες αυτά που ήθελες να πεις, γιατί θα πεις, ναι, ωραία. Αυτό θα το κλείσω εγώ εδώ. Θα πω μόνο ότι, επειδή αναφέρθηκα στην θανατική καταδίκη, θανατική εκτέλεση, την εκτέλεση δηλαδή, να πω ότι έρχονται και οι αμερικανικές εκλογές και πραγματικά με τρομάζει η ιδέα ότι στο τιμόνι μιας υπερδύναμης θα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πάρα πολύ εύκολα είναι έτοιμος να στείλει στον θάνατο, να καταδικάσει σε θάνατο ανθρώπους για πράγματα τα οποία θα έπρεπε να επισύρουν. Ναι, και που είναι από επίπληξη μέχρι, συγγνώμη, να επισύνει, δηλαδή από επίπληξη μέχρι, ξέρω εγώ, κάποια χρόνια φυλάκισης. Άνθρωπος, υπέρ της οπλοκατοχής, ένα ανδρίκελο, θα σου πω, όπως το λένε και τα παιδιά της, ένα σούργελο, ένας άθλιος, ένα άθλιος με την αρχαιολινική του όρου έννοια. Συγγνώμη να σε διακόψω, που όσοι ξέρουν και δεν έχουν παρακολουθήσει τη ζωή του πριν γίνει πρόεδρος των ΗΠΑ, για τον Τραμπ, λέμε. Ναι, για τον Donald Trump, λέμε. Και διαβάζανε τα περιοδικά και τη ζωή του και τη συμπεριφορά του. Έλεγαν ότι είναι κατάπτυστος, δηλαδή τρομακτικός. Ξέρανε τι ποιόν έχει. Ναι, και τώρα πραγματικά, κοίταξε τώρα πώς έρχεται το πράγμα. Δεν θέλω να φανταστώ, να σκεφτώ ότι ο φίλος αμερικανικός λαός θα επιλέξει αυτόν να είναι ο επόμενος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Γιατί αν αυτό συμβεί, τότε για άλλη μια φορά εμείς οι Έλληνες θα πρέπει να διεκδικήσουμε τα πρωτεία στη σοφία, γιατί εδώ εμείς έχουμε αυτή την κλασική φράση «Για Αμερικανάκι με πέρασες». Δηλαδή, έλα πολύ Αμερικανάκι. Λοιπόν, θα ήθελα να καταρρύψουν αυτό το στερεότυπο, τη στερεοτυπική κρίση αυτή εις βάρος τους οι φίλοι Αμερικανοί, να επιλέξουν την Κάμαλα Χάρις, γιατί αυτός ο άνθρωπος είναι κατά των μειονοτήτων. Εν τω μεταξύ, προσέξτε να δείτε, γιατί είναι και ανισόρροπος. Από τη μια λέει ότι έχει τη στήριξη του μουσουλμανικού κόσμου και από την άλλη λέει μετανάστες. Ναι, το λέει γιατί για το εκεί. Δώτησε για να φτιαχτεί το τουρκικό μουσείο στην Νέα Υόρκη. Ναι. Έτσι. Βέβαια, κοίταξε, οι αναλυτές λένε ότι αυτό δεν θα αλλάξει και πολλά στις ισορροπίες όσον αφορά στην εξωτερική πολιτική, στην αντιμετώπιση της Ελλάδας ή της Τουρκίας. Παρ' όλα αυτά, επιτρέψτε μου εμένα να κρατάω, να βάλω ένα ερωτηματικό και να πω ότι και ο πόλεμος στην Ουκρανία θα πάρει άλλη τροπή. Όχι γιατί. Βεβαίως ο Πούτιν θέλει να εκλεγεί ο Τραμπ. Γιατί τότε θα έχουμε το τρίγωνο των Βερμούδων. Ο Τραμπ, ο Πούτιν και ο Κιμ Γιονγκ Ουν. Είμαστε μια χαρά. Δεν ξέρω αν είμαστε στις εσχατιές των καιρών, ούτε έτσι εσχατολογικά θέλω να μιλήσω. Αλλά εγώ δεν έχω κρύψει ποτέ τη βαθιά μου πίστη, δεν έχει σημασία. Όπως είχα πει στο σύζυγό μου το 2012, όταν του έδωσα του Αγίου Παϊσίου τον βίο με τις διδαχές του μέσα και τόσο, είχε πει, μου λέει, μα πώς θα γίνει αυτό, δεν μπορεί, μου λέει, μα είναι δυνατόν, αφού είναι 2012 τώρα σας λέω αρχές. Εγώ του είπα το εξής, πόσο λάθος να κάνει ο Άγιος, γιατί εγώ, από έτσι όπως τα βλέπω εγώ τώρα, για κάποιον ο οποίος δεν πιστεύει, δεν θεωρεί, δεν είπα, ας δώσει μια άλλη εξήγηση. Το βάρινα, ναι, αλλά... Θα πω κάτι άλλο, εγώ θα αλλάξω το θέμα εντελώς. Ναι, τέλος πάντων, ας ελπίσουμε στην επόμενη εκπομπή μας, όποτε γίνει αυτή, δεν ξέρω σας ευχαριστώ. Η εκπομπή είναι την άλλη εβδομάδα. Ναι, στις 5. Στις 5, μεσοδόμα. Ναι, δεν έχουμε δει. Πάντως είναι φοβιστικό, τρομακτικό, δηλαδή δεν θέλω ούτε να το σκεφτώ τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Εγώ αυτό που θέλω να πω τώρα για την κολέγα, είναι ότι
Είδα σήμερα στο διαδίκτυο, στο Facebook, το πω κιόλας, μία ανάρτηση ενός συμπατριώτης. Λίγο πιο δυνατά, πιο καθαρά. Ναι, μία ανάρτηση ενός συμπατριώτης. Γιατί δεν ακούγεσαι, δεν ξέρω. Και τα δρομολόγια των πλοίων, ότι η άλλη. Ωραία, ο θόρυβος σταμάτησε. Ναι, ναι. Ότι άλλα έταζε το εμπορικής ναυτιλίας, άλλα έταζαν οι διευθυντές και τελικά γυρίσαμε στα παλιά της χωρεμένης, μία από τα ίδια. Τρία. Α, ναι, τώρα να γίνω λίγο ήρωα. Σταμάτησε και το γρήγορο, πέσαμε πάλι στα τρία δρομολόγια. Μα η νέα δημοτική αρχή δεν θα τα έφτιαχνε όλα αυτά. Δεν τα έφτιαξε. Βλέπετε, δηλαδή δεν θέλουμε, μας προκαλείτε. Θα βγουν πραγματικά ένα χρόνο πριν, μόνο με ραβδάκι μαγικό δεν είχατε πει ότι θα βγουν και θα φτιάξουν όλοι όσοι είστε με εκείνη την πλευρά, τέλος πάντων. Χαίρομαι πάρα πολύ. Από τη μια χαίρομαι, την άλλη λυπάμαι. Χαίρομαι που διαπιστώνετε επιτέλους ότι δεν ήταν θέμα δημοτικής αρχής, γιατί αν ήταν, τότε γιατί η προηγούμενη ήταν η κακιά, η ανίκανη. Τώρα γιατί οι ικανοί, οι καλοί δεν τα φτιάχνουν. Α, αλλά δεν είναι, έτσι. Δεν είναι. Έχει να κάνει με τους εφοπλιστές, με το Υπουργείο Ναυτιλίας. Άρα, αλλά όλα αυτά τα βάλατε στη φαρέτρα της επιχειρηματολογίας σας. Βλέπετε, ένα προς ένα καταραίουν σαν χάρτινη πύργη. Παραδεχτείτε ότι ο λόγος που θέλατε να έρθετε στα πράγματα είναι για την καρέκλα, για την δική σας προσωπική αναβάθμιση, για να φανείτε, για να ντύσετε το λίγο ή το τίποτα με κάτι. Ναι, εγώ μιλάω αυτή σκληρή γλώσσα και έχω να σας πω και κάτι. Κάποιοι από εσάς, οι παλαιότεροι, ή ναι, αυτό το έχετε ξεκινήσει ήδη πριν μία εικοσαετία. Τα ίδια λέγατε και τότε, ενώ ο προηγούμενος δήμαρχος είχε τότε μία, όχι, ναι, ο πρώην, ο Ελευθέρης Βενιός είχε ούτε δεκαετία. Λοιπόν, και τα ξέρω με γεγονότα, με αποδείξεις, είχατε προσεγγίσει τον Γεώργιο Καριστινέο, είχατε παίξει πάλι τότε το γνωστό παιχνίδι. Λοιπόν, βγες μπροστά, να μας φέρεις ψήφους για να βγω, και μετά να βγούμε εμείς μπροστά. Λοιπόν, αφού για την καρέκλα γίνεται. Αυτό τώρα σηκώσαμε και το λάβαρο για να πούμε ότι το κάνουμε για την πατρίδα μας, την ιδιαίτερη, για τη Φολέγανδρο. Δεν πήθη. Και ξέρετε γιατί δεν πήθη? Γιατί υπήρξε άτομο το οποίο λίγους μήνες πριν, και το γνωρίζω αυτό από μαρτυρία ανθρώπων εκτός Φολέγανδρου και αξιόπιστων, και πρόσωπα τα οποία και εσείς κάτω τα εκτιμάτε. Οπότε δεν. Ναι. Λοιπόν. Και Μαρία, μα. Ο Χ, η Ψή, ήθελε να φύγει, δεν ήξερε τι να κάνει, ήθελε να φύγει, να πάει Αθήνα για καλή αυτό. Και όταν σου έρχεται, ας πούμε, και σου στρώνει η δουλειά. Ναι, σου στρώνουν κάποιοι το δρόμο, και σου τα φέρνουν. Α, στροφή 180 μοιρών και μένω εδώ, γιατί ξαφνικά αγαπώ τη Φολέγανδρο. Και επίσης αυτό, εμείς μένουμε στη Φολέγανδρο, δραστηριοποιούμαστε εδώ και αυτά. Φυσικά, βέβαια. Διότι έχει και τις, ναι, έχει και τις αντικσότητες, αλλά να σας πω και κάτι. Πολλές, δεν λέμε. Πολλές. Θέλετε να σας πω όμως κάτι. Ναι, ναι, δύσκολα. Θέλετε όμως να σας πω κάτι. Δεν έχετε τον ανταγωνισμό, γιατί σχεδόν μονοπωλιακά οι περισσότεροι λειτουργείτε εκεί πέρα. Και ξέρετε τι σημαίνει να μπαίνεις στην αρένα της Αθήνας και της όποιας μεγαλούπολης και να πρέπει να φανείς, να διακριθείς και να είσαι ο καλύτερος εκεί. Πραγματικά, το. Εσείς έχετε κάνει πράξη το καλύτερα πρώτο στο χωριό, όντως, παρά δεύτερο στην πόλη. Λοιπόν, θα έχω να σας πω λοιπόν ότι το δεύτερο στην πόλη απαιτεί κότσια. Κότσια. Ναι, μεγάλες δυνάμεις και προσπάθειες. Και τρίτος και τέταρτος και πέμπτος, ναι. Και έκτος. Τώρα αν είσαι και πρώτος, εκεί να δείτε τι απαιτεί. Βασικά δεν υπάρχει 24, έτσι, το ξεχνάς, δεν υπάρχει. Απλώς. Βλέπεις ότι αλλάζει μέρα, αλλάζει μέρα, φεύγει. Έχεις φως ή σκοτάδι, δεν λες τώρα θα κοιμηθώ, δεν υπάρχει αυτό. Λοιπόν, και κοίτας απλώς το ρολόι, πόση ώρα έχω για να κάνω αυτό. Πόση. Και κάποιες φορές πρέπει να κάνεις και 2 και 3 και 5 και 10 πράγματα παράλληλα, τα οποία το ένα με το άλλο μπορεί να μην σχετίζονται. Δηλαδή δεν είναι, ας πούμε, εξυπηρετώ ένα πελάτη και τον άλλο πελάτη και τον άλλο πελάτη στο εστιατόριό μου, στο ξενοδοχείο μου, στο γραφείο μου, το τουριστικό. Όχι. Είναι ετερόκλητα πράγματα. Αλλά επειδή τα κάνεις και επειδή όλα αυτά εμπίπτουν στο αντικείμενό σου ή στον χώρο σου ή σε αυτό το οποίο είσαι, πρέπει να τα κάνεις παράλληλα.
Δηλαδή, μπορεί να μιλάς στο κινητό και να γράφεις, ας πούμε. Μπορεί να μιλάς τηλέφωνο. Να μιλάς στο... Ναι, ναι, ναι. Εσύ μιλάς, ναι. Οκ, okay, κάθε μία μιλάει για τον εαυτό της. Λοιπόν, καταλάβατε. Οπότε, όταν έχεις και το μονοπόλιο, ή τέλος πάντων μπορείς και λειτουργείς έτσι και έχεις και μία άνεση οικονομική, κάπως και με κάποιο τρόπο μπορείς να μηδενίσεις και, ή να ελαχιστοποιήσεις τις αποστάσεις. Ξαναλέω, καταλαβαίνουμε τις αντικσότητες, ξέρουμε τι σημαίνει με τον κατοκότον καιρό, αν και τελικά... Με έλλειψη γιατρού. Φυσικά. Αλλά και γι' αυτό πάλι... Αφήσανε και το νησημένα μαγνητικό γεγονό ναι, από τόσα χρόνια. Ναι, αυτό ψάξτε το πάλι, γιατί ναι, πάλι ό,τι και να πούμε... Ναι. Τόσα χρόνια πάλι να πέφτει. Η κυρία Έλενα είχε support ναι. Σημαντικό. Είναι που έφυγε αυτός ο άνθρωπος από τη ζωή και δεν θέλω να, να πω το τι είπαμε με τον αείμνηστο Ιωάννη Λίδη για το θέμα των γιατρών του κόσμου, αλλά δεν θέλω να βάλω άλλες φιτιλιές. Είπα, μόνο άμα προκληθώ. Αλλά άμα προκληθώ θα το κάνω. Γιατί σας είπα, ο διαστροφή επαγγελματική, εγώ τα καταγράφω και όλος κοιτάει. Λοιπόν, και λέμε πάλι τα δρομολόγια και γύρισαμε στα ίδια και μία από τα ίδια κάθε χειμώνα και αναμενόμενο και εγώ μένα δεν με εκπλήσει βέβαια αυτό γιατί... Εγώ εντυπωσιάστηκα από τη φράση ότι δεν μετράτε, δεν είστε τίποτα για τη φολέγανδρο και τη σίκινο. Όταν εγώ σας μιλάω για μικρό κόσμο της φολεγάνδρου και ότι εκεί θεωρεί ο καθένας ότι είναι κάποιος. Και σας λέω, το έχουμε πει με τον φίλο μας τον Μιχάλη τον Πετρόπουλο, στον οποίο στέλνουμε την αγάπη μας, τα φιλιά μας. Είναι στη Ρώμη, μιλήσαμε σήμερα. Ή ως το Αμπαστάντζα Μπένε, θα του πω, αλλά μα non ho gelato. Εκείνος θα φάει. Ντροπή. Το είπα. Να φάει και για μας, τέλος πάντων. Λοιπόν, ξαναλέω, ότι τα είχαμε πει για το μικρό χωριό, γνωστό χωριό, θα πω, λένε κακό χωριό, αλλά και γνωστό χωριό, λοιπόν. Οπότε, είναι αυτό, καταλάβατε, είναι άνθρωποι έξω, έξω από εμάς, πέρα από εμάς οι οποίοι μας κρίνουν. Λοιπόν, και όταν έρχονται και σου λένε ότι, ναι, σκάσαμε, δε, ναι, είδα, την ανάρτηση του συγκεκριμένου ανθρώπου. Γιατί κάποιες φορές ξέρεις από κάποιους τους οποίους τους θεωρείς λίγο γραφικούς. Α, όμως, βέβαια... εγώ θα πω κάτι. Αυτό το άτομο, χωρίς να είναι εκλεγμένο, έτσι, ούτε καν στο Δημοτικό του Συμβούλιο, γιατί τον ναι. Έκανε κι αυτός. Να μην το πω την αποκοτιά, θα πω. Ναι. Να το παίξει λαγό προεκλογικά. Ναι, και θα πω και κάτι. Α, και του έχω και ένα νέο. Και τρέχει. Πάει, πιο πολλές φορές έχω δει το συγκεκριμένο άτομο στο Υπουργείο με τον Υπουργό ναι. Και τον ένα και τον άλλον. Δηλαδή να αγωνίζεται για να. Ό,τι μπορεί από την πλευρά του να κάνει. Για, ναι, ό,τι μπορεί. Ό,τι μπορεί. Ναι, στον βαθμό που μπορεί. Γιατί ξέρετε, έτσι, υπάρχει και αξιολογική κρίση. Εγώ εκτιμώ την πρόθεση. Ένα λεπτό. Δεν ακούω πάντα οι προθέσεις. Αυτό είναι άλλο. Συγγνώμη, ετερών εκάτερων. Αλλά δεν αρκούν πάντα οι αγαθές προθέσεις. Και το πόσο αγαθές είναι οι προθέσεις, δεν θα το πει εγώ. Θα πω όμως και κάτι και ένα μήνυμα. Και δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι ότι ανταυτόν τρέχει. Δεν είναι ότι τους ανοίγει δρόμους. Δεν είναι ότι τους βάζει. Τους έβαλε το βούτυρο στο παντεσπάνι τους και όχι μόνο και το μέλι και τη μαρμελάδα. Είναι. Ότι αυτό το άτομο το πέταξαν σαν την τρίχα από το ζυμάρι. Ναι. Και επειδή εγώ μίλησα και με ένα από τα πρόσωπα της άλλης πλευράς, ξέρετε τι μου είπαν. Αν προκληθώ θα πω και ονόματα. Ναι, μας... Συγγνώμη, θα χρησιμοποιήσω την έκφραση. Ναι, ρε γαμώτο, μας κάνει ζημιά προεκλογικά και μετεκλογικά. Ναι, μα αυτό... Και τον κάναν πέρα. Και είδα ότι είπε ότι κάποιοι του είπανε γιατί έκανες εσύ πίσω και άφησες. Μα δεν έκανε εκείνος πίσω, να το πούμε κι αλλιώς. Τον έκαναν πίσω και θα τον έκαναν γιατί στη Φολέγανδρο. Γιατί στη Φολέγανδρο έχουμε και το άλλο. Το τι νοσείς εσύ, χαρά μου. Ξέρετε. Σιγά με τυχόν η Μαρίνα, η ναι. Κόρη της Φωτεινής, να γίνει. Ναι, δήμαρχος. Καταλάβατε. Υποκρύπτει και αυτό. Υποκρύπτει ναι. Και αυτό από κάτω. Ναι. Έχουμε μείνει στα υποβόσκι παλιά, και υποφόσκι. Με τις ταξικές διαφορές. Ναι. Ή αυτά να τα βλέπουμε όλοι. Ναι. Ναι. Δεν θέλω να... Δεν. Είναι... Άστο, δεν. Δηλαδή, τάδε μεγάλη οικογένεια,
πρέπει να είναι. Στα πράγματα. Πάμε. Ναι. Και όντως, το έχουμε δει. Α, να σας πω και κάτι όμως, έτσι ένα... Έχουν μείνει στη... Λοιπόν, στη Φολέγανδρο μπορούμε να πούμε όμως ότι εφαρμόζεται ένα μοντέλο ρωμαϊκό. Δηλαδή, δηλαδή μια τριανδρία, το άνδρας κάπως ως άνθρωπος, γιατί δεν θα πούνε ναι, το φίλο, ξέχναν το φίλο. Τριανδρία, η διαρχία, αλλά μάλλον τελικά τετραρχία. Αυτό. Πρόσεξε πώς... Καταλήγουν στην επιλέγω την τετραρχία. Τετράρχειες με τον αυτοκράτορα να επικεφαλής. Άρα, παίρνει. Ωραία. Άρα, έτσι για να πω λοιπόν, κάτι για τα... Λοιπόν. Έχουμε ξεφύγει από την ώρα. Ξεφύγαμε λόγω τεχνικών προβλημάτων. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Θα σας ενημερώσουμε για τις επόμενες εκπομπές πώς ακριβώς θα γίνει. Δεν ξέρουμε κι εμείς ακόμα να συζητούμε. Πραγματικά φέτος πάμε, λες και πάμε σε χαρτογράφητα νερά, ρε παιδί μου. Δηλαδή πραγματικά το ένα μετά το άλλο. Και... κάποια πράγματα φορτωμένα. Λοιπόν, θα ενημερώσουμε. Μ' αρέσει που εσύ νόμιζες ότι η προηγούμενη. Έχει χάσει ένα χρονικό διάστημα. Αυτό που λέγα, το οποίο λέγαμε πριν. Θέμα. Η προηγούμενη ήταν με τη μαμά. Με τη μαμά. Η προηγούμενη ήταν με το τεχνικό θέμα. Η προηγούμενη ήταν με το πολιτικό. Και ένα, έτσι, ένα σχόλιο για τον ελευθερία. Και πού συμβαίνει πάντα. Να μας συμβαίνει όταν είμαστε και μόνοι μας. Γιατί την περασμένη, την προηγούμενη Παρασκευή, είμαστε οι δυο μας στο σπίτι χωρίς τους συζύγους μας. Έπρεπε να πάμε στο σπίτι. Ο ένας πήγε στο φορέα, ο άλλος. Τέλος πάντων, τι να πω. Λοιπόν, είπαμε, δεν είμαστε επαγγελματίες και όλα αυτά έχουν να κάνουν και με τη. Γιατί είναι κομμάτι του ελεύθερου χρόνου μας αυτή η εκπομπή. Προσπαθούμε να είμαστε εδώ, γιατί έχουμε και πράγματα, δηλαδή, και να σας πω και κάτι, έχω δεσμευτεί και εγώ προσωπικά απέναντι σε ανθρώπους οι οποίοι περιμένουν να συνεντευξιαστούν από εμένα. Θα περιμένουν. Λοιπόν, όχι. Θα είναι το ανταμώνοντας, αυτή η στήλη την οποία ήδη έχω προαναγγείλει, η πρώτη μας καλεσμένη, πάλι δηλαδή, ναι, δεν, και ήταν να ερχότανε και την εβδομάδα η οποία πέρασε και ήταν την προηγούμενη εβδομάδα, εμβόλυμα, ήταν πάλι η απεργία. Ναι, ναι. Και λόγω της απεργίας είχαμε και κάποιες ανθρωπές. Θα τα βρούμε, θα τα βρούμε όλοι. Αλλά θα τα βρούμε γιατί μίλησα και, θα σου πω, θα το πω τώρα στον αέρα και σε σένα, να τα ακούσεις, τώρα το ακούς και εσύ, μίλησα. Κάτσε με, το ένα μέλος της οικογένειας μιας γνωστής ηθοποιού, η οποία θα μας δώσει συνέντευξη και της ετοιμάζουμε κάτι ωραίο. Ναι. Ναι, και ενθουσιάστηκε και της είπα το concept, πώς το concept, τον σχεδιασμό και ενθουσιάστηκε. Έτσι θα θελοποιηθεί. Τώρα εγώ ας κάνω το σταυρό εδώ πέρα, καλού κακού. Θα κάνω να πλέξει ένα σκόρδο μάτια εδώ πέρα. Λοιπόν, θα λοιπόν, δεν θέλω να πω θα. Εύχομαι να πάνε όλα καλά. Το θα σας πω καλό μήνα από εμένα. Καλό μήνα, καλό Σαββατοκύριακο. Ήμουν οξύς, ήμουν περισσότερο οξύ απόψε, ήταν περισσότερο οξύς ο τόνος μου. Αλλά καλά, εγώ έχω πει ότι από εδώ δεν χαϊδεύουμε και κανέναν και απέναντί μας θα καθίσουν άνθρωποι οι οποίοι θα έχουν κάτι να μας πούν. Άξιοι λόγου, όντως. Και το έκανα πολύ συνειδητά και συνειδητοποιημένα, γιατί ξέρετε, έκπτωση στην ηθική και στον αξιακό μου κώδικα δεν ανέχομαι. Λοιπόν, και η αχαριστία για εμένα είναι στην κορυφή του καταλόγου μου. Λοιπόν, έτσι μας έμαθε, μας δίδαξε ο αείμνηστος Γεώργιος Καριστινέος, τον οποίο από τύχη αγαθή είχαμε πατέρα μας και δάσκαλο. Μας βλέπουν και οι μαθητές του. Λοιπόν, αυτά για να προστατεύσω το δίκαιο, να προασπιστώ το δίκαιο. Άλλωστε, αυτή ήταν και η πρώτη μου επιλογή, γι' αυτό επέλεξα και ό,τι επέλεξα. Στο το επίπεδο των σπουδών. Τα εκπαιδευτικά, τα παιδαγωγικά ήρθαν μετά. Λοιπόν, Δον Κιχώτης κι εγώ. Λοιπόν, το αφήνω εδώ.
Θα πούμε καληνύχτα. Θα σας πω καληνύχτα και καλό μήνα στο Επανειδήν. Αλλά... Το συντομότερο είναι τα παιδιά. Το πότε θα είναι αυτό θα το δούμε και πάλι. Να το πω τάξεις και ηθική, δεν θα το πω. Okay. Όχι. Θα το πω. Αλλά δώστε του μια ευρύτερη έννοια, παρόλο που είναι από το αγαπημένο χαρινόμα, από το καφέ της χαράς. Είναι μία όμως, κι όμως, έχει ένα βάθος. Αν δώσεις όμως, στην τάξη και στην... Ναι, όχι το ξεπερασμένο, το παροχημένο, το έολ, θέλουμε με τα σημερινά δεδομένα. Αλλά, ξέρετε κάτι, όπου δεν υπάρχει τάξη και ηθική, υπάρχει αταξία, ανηθικότητα, άρα... Μα το σύμπαν ακριβώς. Και δεν τα είπα κι εγώ να πεις το. Λοιπόν. Ημόκλητος. Λοιπόν, και όχι μόνο. Καλό βράδυ. Καλό ξημέρωμα.